Αγαπητοί μου φίλοι, εάν βρεθείτε κάποια στιγμή στην περιοχή του Χολαργού, ανεβαίνοντας την οδό Περικλέους, θα συναντήσετε μία επιγραφή σε έναν τοίχο ο οποίος λέει μια δική του ιστορία. Αυτός που έχει καταγράψει αυτό το σύνθημα μπορεί να μην είχε τίποτα στο μυαλό του από αυτά που θα σας πω. Εγώ όμως βλέποντας το σύνθημα αυτό το ανοίγαγα σε άλλες πνευματικές σφαίρες τις οποίες θέλω να μοιραστώ με την αγάπη σας. Γράφει λοιπόν ο τίτλος «Άσε τη ζωή που κάνεις, κοίτα τη ζωή που χάνεις». Και εγώ καθώς το άκουγα σκέφτηκα το εξής ότι αυτό το μήνυμα απευθύνεται πρώτα στα δικά μου τα αυτιά γιατί όπως έλεγε ο μακαριστός μεγάλος Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος, τα δικά μου τα αυτιά είναι πιο κοντά στο στόμα μου. Πρώτος ακούω εγώ αυτά που λέω. Οπότε το μήνυμα που πήρα εγώ θα σας το εξομολογηθώ και ο καθένας από εσά πάρετε το δικό σας μήνυμα. Βγάλετε το δικό σας συμπέρασμα από αυτόν τον τίτλο. Άσε τη ζωή που κάνεις, κοίτα τη ζωή που χάνεις. Εγώ είπα ότι αυτό θα μπορούσε να είναι ένα σύνθημα κάτω από κάθε εικόνα της Παναγιάς μας και κάτω από κάθε εικόνα Αγίου μας. Να γυρίσουν και να μας πούνε «Κοίτα πώς έφτιαξε ο Θεός, δες πώς εκατήντησε η αμαρτία. Κοίτα τη ζωή που κάνεις και άστην και δες τη ζωή που χάνεις». Ποια είναι η ζωή αυτή που χάνεις. Είναι η ζωή του μέλλοντος αιώνος. Είναι η ζωή των ανθρώπων οι οποίοι ευαρέστησαν με την ζωή τους στον Θεό είναι η ζωή που τους έκανε να ανέλθουν στα υψηλότερα στρώματα του ουρανού εκεί που ο Απόστολος Παύλος μας είπε ότι οφθαλμός ουκ είδε και ους ουκ και επικαρδία ανθρώπου κανέβη. Δηλαδή ούτε μάτια ανθρώπου είδαν ούτε αυτοί οι ανθρώποι έχουν ακούσει και ούτε καν μπορούμε να το φανταστούμε το πόσο όμορφα, το πόσο άγια, το πόσο διαφορετικά, το πόσο υπέροχα, το πόσο αιώνια εφρόσινα είναι αυτά που μας περιμένουν. Άσε λοιπόν τη ζωή που κάνεις, κοίτα τη ζωή που χάνεις. Πού βρίσκεται η Παναγιά μας, στην χαρά του Θεού και του Παραδείσου. Πού βρίσκονται οι Άγιοι μας, μέσα σε αυτήν την μεγαλοσύνη του Θεού. Έχουν παρησία στο Θεό. Τι σημαίνει η παρησία στην εκκλησιαστική γλώσσα. Έχουν το θάρρο να του ζητάμε εμεί πράγματα και επειδή δεν έχουμε μούτρα να αντικρίσουμε τον Θεό. Δεν έχουμε εμεί μούτρα. Στέλνουμε άλλου πρέσβει. Στέλνουμε μεσίτε. Στέλνουμε την πανυπερευλογημένη κυρία Θεοτόκο και του Αγίους μα που του λέμε ότι εγώ. Παναγιά μου, εγώ Άγιε μου, δεν έχω μούτρα να αντικρίσω το Θεό. Πώ να του ζητήσω, Πώ να πάω εγώ βρώμικο, ο ακάθαρτος, ο ελεηνό και να ζητήσω από τον Θεό, από τον μόνο καθαρό και ακύρατο κύριο. Εσείς που τον ευχαριστήσατε με τη ζωή σα, ζητήστε του για μένα. Πέστε του μια καλή κουβέντα. Και ο κύριο, αν αυτό που ζητήσαμε είναι προ το συμφέρον τη αιτήσεω, μα το χαρίζει. Αν δεν είναι προ το συμφέρον τη αιτήσεω, τότε μα απαντάει με τη σιωπή του. Πολλές φορές λέμε ότι ο Θεός δεν μας ακούει, ενώ στην ουσία ο Θεός πάντοτε μας ακούει. Αλλά εμείς πολλές φορές φερόμαστε σαν τα μικρά παιδιά, που οι πατεράδες μας και οι μανάδες μας όταν παίρνανε ένα μαχαίρι στα χέρια μας και θέλαμε να παίξουμε, τι μας κάνανε, μας χτυπούσαν το χέρι, μας έλεγαν ότι αυτό τζιζ, αυτό κακό, αυτό δεν πρέπει να το ξανακάνεις, μας δεν είχαν και κανένα δυο ξυλιές και καταλαβαίναμε ότι αυτό που δεν έχουμε την πνευματική και την ηλικιακή οριμότητα να καταλάβουμε ότι μπορούμε με αυτό να κόβουμε και το ψωμί μας, αλλά μπορεί να γίνει και φωνικό όπλο. Επειδή δε, λοιπόν δεν είχαμε αυτή την πνευματική οριμότητα, εμείς νομίζαμε ότι αυτό είναι παιχνίδι. Ο Θεός λοιπόν αυτά που του ζητάμε μερικές φορές δεν καταλαβαίνουμε ότι είναι δίκοπο μαχαίρι. Και ότι αυτό το μαχαίρι δεν είναι για ωφέλειά μας, είναι για να σφαχτούμε. Αυτά που ζητάμε δεν είναι και καλό. Εμεί νομίζουμε ότι είναι παιχνίδια. Θέλω εγώ αυτό νομίζω ότι είναι καλό για μένα. Θέλω εγώ αυτό θέλω. Δεν λέμε γεννηθεί το, το θέλημά σου. Γεννηθεί το, το θέλημά μου. Εγώ θα σου επιβάλλω τι θέλω. Εσύ θα με ακούσει και πρέπει να μου το δώσει. Και όταν ο Θεό μα απαντάει με τη σιωπή του, λέμε ότι ή δεν υπάρχει, ή αφού δεν μα το δίνει, είτε είναι τόσο κακό που δεν μα νοιάζεται. Όμω ο Θεό πάντοτε μα στέλνει Αυτά τα οποία μα πρέπει και μα αξίζουν και όχι αυτά τα οποία ζητάμε. Όταν λοιπόν του λέμε γεννηθεί το το θέλημά σου και το εννοούμε, τότε του έχουμε εμπιστοσύνη και του λέμε εσύ ξέρει καλύτερα από μένα. Εγώ θέλω να γίνω καλά. Αν εσύ όμω θέλει να λιώνω στο κρεβάτι από την αρρώστια, γεννηθεί το το θέλημά σου. Εγώ θέλω αυτόν τον άνθρωπο στη ζωή μου. Αν όμω εσύ κρίνει ότι αυτό ο άνθρωπο θα με καταστρέψει, γεννηθεί το το θέλημά σου και να μείνω μακριά του. Δεν τα λέμε αυτά. Εμείς θέλουμε να επιβάλλουμε στον Θεό την δική μας γνώμη, το δικό μας θέλημα. Ο Θεός όμως έχει άλλα μέτρα και άλλους τρόπους να μιλάει στον άνθρωπο. Πολλές φορές λοιπόν σας λέω μας απαντάει με την σιωπή του. Ζητάμε πολλές φορές πράγματα τα οποία δεν είναι προς το συμφέρον της αιτήσεως. Ο Θεός όμως θα μας δώσει μόνο αυτά τα οποία θα κάνουν καλό στα παιδιά του. Αν έχουμε μέσα μας πάθη και κακίες θα τα βάλουμε με τον Θεό θα οργιστούμε μαζί του και θα του γυρίσουμε την πλάτη. Αν έχουμε πνεύμα Θεού, πνεύμα ταπεινώσεως, πνεύμα συνέσεως, πνεύμα φόβου Θεού, τότε θα υποταχθούμε στο αγιότατο θέλημα του Κυρίου μας και θα του πούμε ότι σε εμπιστεύομαι εαυτού και αλλήλου και πάσαν την ζωή ημών. Χριστό το Θεό με θα λέμε. Σε σένα τον Χριστό, τον Θεό μα εμπιστευόμαστε. Και απαντάει ο ψάλτη που εκπροσωπεί όλο το λαό, Σύ κύριε. Σε σένα κύριε, εμπιστευόμαστε την ζωή μα, την ελπίδα μα, τα πάντα μα, το είναι μα ολόκληρο, την ύπαρξή μα. Ό,τι λοιπόν θέλει εσύ, θέλω εγώ. Ό,τι θέλει ο Χριστό, θέλω εγώ. Όπου θέλει ο Χριστό να με πάει, θα πάω. Όπου θέλει ο Χριστό να με οδηγήσει, θα οδηγηθώ. Όπου θέλει ο Χριστό να ανέβω, θα πάω. Όπου θέλει ο Χριστός να σταματήσω, θα σταματήσω να πηγαίνω. Όπου θέλει ο Χριστός να πάψω να το κάνω, θα πάψω να το κάνω αυτό που θέλει ο Χριστός. Ο Χριστός είναι τα πάντα όπως έλεγε ο Ιεώσιος Πορφύριος και αξίζει τα πάντα ο Χριστός μας. Ο Θεός λοιπόν αυτός μας λέει μέσα από τους Αγίους Του, τους οποίους ακούει τις προσευχές τους, ακούει τις οικεσίες τους και μας λέει ότι παιδάκι μου, αυτό που ζητά, άκουσα την προσευχή του δούλου μου Σπυρίδωνο, α πούμε, τριμηθούντο Επισκόπου, ή άκουσα τη μητέρα μου την Οικεσία, που είναι προστασία, κατέσχυντο και ελπίδα μετάθετο για του ανθρώπου. Αυτή λοιπόν την παράκληση την άκουσα. Αλλά αυτό που μου ζητά δεν θα σου κάνει καλό. Και είτε μα το λέει είτε μας απαντάει όπως σας είπα με τη σιωπή του. Εμείς λοιπόν επειδή δεν έχουμε μούτρα βάζουμε πρέσβεις στους Αγίους. Αλλά οι Άγιοι μας δείχνουν με τη ζωή τους αυτόν τον δρόμο. τη εμπιστοσύνη στο Θεό, τη απολύτου αφιερώσεως στον Κύριο, του γεγονότος ότι όταν θα εφαρμόσουμε τις εντολές του, όταν αυτά που λέει στο Άγιο Ευαγγέλιο θα προσπαθήσουμε στη ζωή μας να τα εφαρμόσουμε και να τα διδάξουμε και στους άλλους ανθρώπους, Πρώτα να τα κάνουμε και έπειτα να τα πούμε. Πρώτα να φωτιστούμε και έπειτα να φωτίσουμε. Πρώτα να καθαρθούμε και έπειτα να καθαρίσουμε. Πρώτα να αγιαστούμε και έπειτα να αγιάσουμε. για τους άλλους ανθρώπους που περιμένουν η εραποστολή να γίνει μέσα στις ψυχές τους. Αυτή λοιπόν την αλήθεια σας την καταθέτω. Mm -hmm. Μέσα από αυτό το σύνθημα το οποίο το έκλεψα από έναν τοίχο στον κολαργό. Και σας λέω αδελφοί μου, να αφήσουμε τη ζωή που κάνουμε. Να κοιτάξουμε τη ζωή που χάνουμε. Αυτή η ζωή που χάνουμε είναι αυτή η υπερκόσμια και υπεργήνη ζωή. Αυτή η αιώνια ζωή. Αυτό το προσδοκό ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αυτή την βεβαιότητα που είχαν οι Άγιοι μας, αυτή την βεβαιότητα που μας δίνει η ανάσταση του νεκρού, ο, ο, του, του Χριστού μας, ο οποίος Ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας και της εντυπίβασης ζωή χαρισάμενος και αυτός ο Χριστός δίνει αυτό το εγερσίνεκρο νεκρό μήνυμα και μας σηκώνει από τα πάθη μας, από την έκρα της φθοράς και μας λέει ότι αυτή η ζωή που επιλέγεις, που έχει το βαρύ, το χωματένιο, που σε κρατάει με αλυσίδες δεμένο πάνω στο χώμα, από το οποίο πλάστηκε και σε αυτό θα επιστρέψει το σώμα σου. Αλλά η αθάνατη ψυχή σου θα φτερουγήσει σε μένα και θα περιμένει και αυτή να ενωθεί πάλι με το σώμα σου, αφθαρτωποιημένο όπω το δικό μου μετά την ανάστασή μου, στην Βασιλεία των Ορρών, στην Δευτέρα παρουσία μου και στην κρίση των ανθρώπων. Εγώ θέλω να δει και να οροματιστεί. Κοίτα τη ζωή που κάνει, η οποία που σε οδηγεί στην θλίψη, στην κατάθλιψη, στη μελαγχολία στην άρνηση, στις δυσκολίες, στα προβλήματα, στην αρρώστια, στον θάνατο και εγώ σου δείχνω μια άλλη ζωή, αυτή που χάνεις. Αυτήν την ζωή που χαίρονται οι Άγιοι μου κοντά μου, αυτήν που χαίρεται η Παναγία Μητέρα μου, αυτήν που η Αγία Τριάδα, εγώ ο πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα σου χαρίζουμε απλόχερα μόνο αν θελήσει να είσαι και εσύ κοντά μας. Γιατί ξέρετε ο Θεός δεν θα μας κρίνει σύμφωνα με την δικαιοσύνη του, ούτε και σύμφωνα με την αγάπη του. Γιατί, Γιατί σύμφωνα με την δικαιοσύνη του, όλοι έξω από τον παράδεισο. Ποιο μπορεί να σταθεί μπροστά στη δικαιοσύνη του Θεού. Ποιο μπορεί να σταθεί μπροστά στον Θεό και να του πει: Τα έχω κάνει όλα ωραία και είμαι απέναντι σου εντάξει. Ουδή. Να μα κρίνει σύμφωνα με την αγάπη του, όλοι μέσα. Αλλά αυτό δεν είναι δίκαιο. Θα με βάλει εμένα μαζί με την Αγία Παρασκευή που τη κόψαν το κεφάλι για χάρη του. Θα με βάλει εμένα μαζί με τους μάρτυρες της πίστεως, τους ομολογητές, τους οσίους και ασκητές, τους ανθρώπους που έκαναν τέτοια παλέσματα αγωνιστικά, τέτοιες θυσίες, τέτοια δάκρυα, αίμα και υδρότα για να οδηγηθούν στη Βασιλεία του Θεού. Εμένα τον ράθυμο, τον Τεμπέλη στα πνευματικά, τον, τον, αυτόν που έχει ένα σωρό θέματα στη ζωή του και τα οποία δεν τα άφησε, δεν έκανε την ψυχή του αερόστατο, γιατί το Ερώστατο για να πετάξει, πρέπει να πετάξει βάρη από μέσα του. Όσο κρατάμε λοιπόν τα βάρη τη αμαρτία μα μέσα από το Ερώστατο, δεν μπορεί να πετάξει η ψυχή μα ψηλά στον ουρανό. Δεν μπορεί λοιπόν ο Θεό σύμφωνα με τη δικαιοσύνη του να μα κρίνει, ούτε σύμφωνα με την αγάπη του. Γιατί με τη δικαιοσύνη του όλοι έξω, με την αγάπη του όλοι μέσα. Ούτε το ένα είναι σωστό, ούτε το άλλο. Γι' αυτό λοιπόν ο Θεό άφησε την κρίση σε εμά. Τι σημαίνει αυτό πιάνει εμένα, εσένα, τον τάδε, τον μπήξε, τον δείξε και λέει, έλα εδώ παιδί μου Κώστα παραδείγματο χάρη. Τι ήθελες από μένα, κύριε μου, εγώ άνθρωπος αμαρτωλός είμαι. Σε αγαπούσα όμως, ήθελα να είμαι μαζί σου. Έπεφτα σε αμαρτίε, αλλά δια τη ιεράς εξομολογήσεω καθάριζα την ψυχή μου, ερχόμουν κοντά σου Έ, έπαιρνα το σώμα σου και το αίμα σου με την ευλογία του πνευματικού, γινόμουνα σύνεμος και σύσωμος δικό σου, ή γινόμουνα θεόσωμος, γινόμουνα θεοφόρος, χριστοφόρος, πνευματοφόρος, αγιοφόρος. Και προσπαθούσαμε στη ζωή μου, έκανα πολλές προσπάθειες και όταν με κάλεσες με βρήκε όρθιο. Και ήθελα πάντα να είμαι μαζί σου. Ε, παιδάκι μου, αφού σε αυτόν τον κόσμο ήθελες να είσαι μαζί μου, και τώρα μαζί μου θα είσαι στον ουρανό. Έλα εδώ εσύ Πάτρε Διονύση. Τι ήθελες παιδάκι μου από, από εμένα. Κύριε μου δεν πίστευω ότι υπάρχεις. Έλεγα τι ωραίο επάγγελμα που είναι ο παπάς. Είναι το μόνο επάγγελμα σε όλο τον κόσμο που ένας άνθρωπος σου δίνει λεφτά και σου φυλάει και το χέρι όταν στα δίνει. Δεν υπάρχει άλλο επάγγελμα σε όλο τον κόσμο που να σου δίνει ο άλλος λεφτά και να σου φυλάει και το χέρι. Δεν πίστευα ότι αυτό είναι λειτουργήμα που κάνω. Δεν ήξερα και δεν πίστευα ότι ο ιερέα είναι αυτό που λένε οι Άγιοι Πατέρες, το μυστήριο της ζωντανή παρουσίας του Θεού στη γη. Δεν ήξερα τι θα πει αυτό, ότι ξεχύνουν του οι μαύρες πτυχές, οι λιαχτίδες χαράς και συμπόνιας. Δεν ήξερα τι θα πει η Λεβίτης του Κυρίου, Χριστοτερπής. Πίστευα ότι όλα αυτά είναι μια καλή δουλίτσα, μια αποκατάσταση, ένα βόλεμα. Δεν είχα καμία σχέση μαζί σου γιατί πίστευα ότι δεν υπάρχει. Παιδάκι μου, αφού αυτή ήταν η ανάγκη σου και η θέλησή σου και η επιθυμία σου όταν ήσουν στη γη, ούτε και τώρα θα είσαι μαζί μου. Αυτή είναι η, η, η κρίση του Θεού. Έτσι θα μας κρίνει ο Θεός. Θες να είσαι κοντά μου. Λέει ο Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης, έλεγε ότι Ό,τι παρέε κάνουμε εδώ στον κόσμο, δεν αλλάζουμε παρέε στον ουρανό. Όποιοι είναι φίλοι μα εδώ, με του ίδιου θα κάνουμε παρέα στον ουρανό. Είναι εδώ φίλοι μα η μελέτη του Θεού Λόγου. Οι άνθρωποι του Θεού οι ενάρετοι. Είναι εδώ πέρα στη ζωή μα φίλοι μα η Παναγία μα, η Άγιη, η Αγή, η Προσευχή, η Νηστεία, η Εγκράτεια, οι Αρετέ, η Αγάπη, η Χαρά, η Μακροθυμία, η Χριστότητα, η Αγαθοσύνη, η Πίστη, η Πραότητα, η Εγκράτεια. Ε, με αυτού θα είμαστε και αιώνια στον ουρανό. Ήταν εδώ στη ζωή μα, φίλοι μα, ο Σατανά, τα όργανα του, τα πάθη, οι κακίε και τα μίση και όλε οι αμαρτίε κάθε είδου και κάθε μορφή και κάθε ποιότητο. Με αυτού θα είμαστε και στον ουρανό. Δεν αλλάζουμε παρέα στον ουρανό. Οι άγιοι μα λοιπόν μα ξαναλένε μαζί με την Παναγία Μητέρα. Άσε τη ζωή που χάνει, αδερφέ μου, αφού βλέπει ότι είναι κόλαση αυτή η ζωή. Τα καλοκαίρια μα μικρά και ατέλειωτοι χειμώνε είναι αυτή η ζωή και μας περιμένει η ποθηνή πατρίδα, η όντω ζωή, η αληθινή και αιώνια ζωή. Άσε λοιπόν τη ζωή που, χα... που, κάνεις, κοίτα τη ζωή που χάνεις. Δες τι θα στερηθείς, δες τι όμορφα είναι εκεί, δες τι υπερκόσμιο κάλος υπάρχει σε αυτόν τον παράδεισο. Δες πως θα γίνεις καταχάριν χάριν Θεός, δες πως θα είναι σε... Υιός και θυγατέρα φωτός και κληρονόμος των αιωνίων αγαθών. Γιατί να τα στερηθεί αυτά. Να κάνει την βλακεία που έκανε ο Αδάμ και η Εύα. Τι κάνανε. Να σα το πω με απλά λόγια τι κάνανε. Ο Θεό το πρώτο πράγμα που έβαλε στον παράδεισο ήταν η νηστεία. Νηστεία έβαλε ο Θεό το πρώτο πράγμα στον παράδεισο. Γι' αυτό και όλοι οι άνθρωποι το πρώτο που δυσκολεύονται να κάνουν είναι να νηστέψουν. Α, δεν μπορώ να νηστέψω εγώ. Τώρα νηστεία και τέτοια πράγματα. Η πρώτη εντολή που δόθηκε στον παράδεισο ήταν η νηστεία. Από όλα αυτά τα δέντρα που έχετε εδώ πέρα και από του καρπού και από και από ό,τι έχω φτιάξει, που τα έκανα για σας, σας έβαλα να είστε οι οικονόμοι αυτού του βασιλείου που έφτιαξα, δικά σας για σας είναι, για να περιβάλλουν τον άνθρωπο τα έφτιαξα. Όλα δικά σας είναι από ένα μόνο να μην φάτε, από αυτό το συγκεκριμένο. Και εμεί τι κάναμε, χάσαμε όλα τα άλλα, για να κάνουμε παρακοή στο θέλημα του Θεού. Γιατί τον έβαλε αυτή την ιστία την εντολή ο Θεός. Δεν θέλει να μας έχει μαριονέτες. Σας δίνω Θεός ATM. Θεός χορηγός. Τον κοιτάω τι έχει στα χέρια να μου δώσει. Και όσο μου δίνεις θα σε προσκυνάω και θα σε πιστεύω. Όσο δεν μου δίνεις θα είμαι μακριά σου. Ο Θεός δεν είναι ATM. Όποτε τον έχουμε ανάγκη να πάμε να τον επισκεπτόμαστε και όποτε δεν έχουμε ανάγκη να τον αφήνουμε και να φεύγουμε. Επίσης ο Θεός δεν είναι όπως είπαμε σκιάκτρο, φόβητρο για τους ανθρώπους. Α! με τον φόβο της κολάσεως να φύγω μακριά. Οπότε ας κάνω υπακοή γιατί τι με περιμένει. Ο Θεός είναι πατέρας. Τον πατέρα δεν τον αγαπάμε ούτε γιατί τον φοβόμαστε, ούτε γιατί τον κοιτάμε στα χέρια γιατί θα φέρει με τις το μεσημέρι. Τον αγαπάμε γιατί είναι ο πατέρας μας. Γιατί ορμένθητη επιθυμία και ένστικτο μας λέει ότι αυτό σε αγαπάει και εσύ τον αγαπάς. Χωρίς να δουλέψεις τίποτα άλλο πάνω σε αυτή την αγάπη. Αλλά όμως εμείς οι άνθρωποι ενώ ο Θεός μας δείχνει αυτή την αγάπη και αυτή την σωτηρία εμείς επιλέγουμε το αντίθετο. Επιλέγουμε να φύγουμε μακριά του και να γίνει η ζωή μας κόλαση. Μας δείχνει ο Θεός τι μας περιμένει και τι χάνουμε και μας λέει ξανά. Άσε τη ζωή που κάνεις. Δες που σε έχει οδηγήσει. Δες τι τραβάς. Δες πόσο δύσκολη είναι ελάχιστες στιγμές ευτυχίας, ψήγματα ευτυχίας και το περισσότερο κόπος, πόνος, θρήνος, οδυρμός, γοερός κλαθμός και βουβός οδυρμός. Τι τα θες αυτά τα πράγματα. Κοίτα τη ζωή που κάνεις και άστην, την, στην άκρη και δες τη ζωή που χάνεις. Και αυτή η ζωή που χάνεις είναι αυτή που σε περιμένει. Ο αυτός ο κόσμος είναι ένα ψέμα. Όλα είναι ένα ψέμα που λέει ένα τραγούδι, μια ανάσα, μια πνοή. Σαν λουλούδι ένα χέρι θα μας κόψει μια ναυγή. Αλλά το θέμα είναι όταν θα μας κόψει αυτό το χέρι, σαν λουλούδι εκείνη την αυγή, πού θα πάμε. Θα συνεχίσουμε την κακιά μας ζωή, κολάσιμα αιώνια ή θα πάμε στη χαρά του παραδείσου. Εκεί που μας λέει ο Θεός, κοίτα τη ζωή που χάνεις. Εμείς λοιπόν να μην δώσει ο Θεός αδελφοί μου, να χάσουμε αυτή τη ζωή. Από ένα απλό σύνθημα ενός τείχου, να μάθουμε τα αυτιά μας να μην έχουν τείχους. Διότι πολλές φορές αυτό που λένε οι τείχοι έχουν αυτιά, είναι χειρότερο το τα αυτιά μας να έχουν τείχους. Αυτός ο τείχος λοιπόν στον χολαργό, αν δεν τον έχουν σβήσει ακόμη αυτό το σύνθημα, που καλά κάνουν γιατί δεν χρειάζεται να γράφουμε ένα σώρο πράγματα στους δρόμους και να βρωμίζουμε την πόλη μας. Καλό θα είναι να μας δώσει ένα ωραίο σύνθημα το οποίο μπορεί να σβηστεί από τους δρόμους και καλά θα κάνει να σβηστεί αλλά θα μείνει ανεξίτελο μέσα στην ψυχή μας και θα μας κάνει να σκεφτούμε ποιο είναι το αιώνιο μέλλον μας, ποιο είναι το αιώνιο συμφέρον μας και τι ανόητα και πρόσκαιρα και γίνα και φθαρτά και μένοντα εδώ είναι τα υπόλοιπα τα οποία δεν τα έχουμε ιερορχήσει σωστά και κάνουμε τα σήμαντα σημαντικά. Εύχομαι μέσα από την καρδιά μου να γίνει αιτία αυτό το σύνθημα επιστροφής στην αγκαλιά του Θεού όλων μας. Αμήν. Χαίρετε και ο Θεός να σας ευλογεί και να σας αγιάζει.